Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι Πέμπτης. Εδώ είμαστε και σήμερα έτοιμοι να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ειδησιογραφίας, να δούμε τι γίνεται, τι πρόκειται να γίνει ή τι ολοκληρώθηκε γύρω από τόσα θέματα που κάθε μέρα μας απασχολούν. Βέβαια, πάντα με φόντο και την πολιτική επικαιρότητα, αφού πια είμαστε στην τελική ευθεία. Αύριο είναι η τελευταία μέρα που θα μπορούν οι πολιτικοί να εμφανιστούν, να μεταφέρουν τα δικά τους μηνύματα για το δικό τους πρόγραμμα και να πείσουν τους ψηφοφόρους. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά. Σήμερα βέβαια συνηθίζεται στα μέρη μας να ανάβουμε τις φωτιές του Αηγιάννη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί από εσάς, εμάς, θα μοιραστούμε σε διάφορες περιοχές. Είτε αυτό είναι τα Βλιχάδια, το Καντούνι, η Τέλενδος, Μασούρι, Μυρτιές, Κασόνια, για να περάσουμε το έθιμο αυτό, λίγο μουσική, λίγο πιο χαλαρά και εύχομαι σε όλους σας να περάσετε υπέροχα. Έχουμε πολλά να δείξουμε ρεπορτάζ και από προσκυνηματικές εξορμήσεις και από εντυπωσιακές εικόνες από την Ιερά Μονή της Παναγίας Σπηλιανής στη Σάμο. Έχουμε θέματα του συναδέλφου Γιάννη Νομικάριου και τον ευχαριστούμε. Όμως θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα, αφού προετοιμάζεται εκδήλωση από το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, το Πολυδύναμο Κέντρο Καλύμνου για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών ουσιών. Και είναι μέρες τώρα που έχουμε προετοιμάσει μια συνέντευξη έτσι ώστε να συζητήσουμε, να πούμε λεπτομέρειες, να δούμε κάποια θέματα που πάντα πρέπει να παρακολουθείτε, να παρακολουθούμε. Και γι' αυτό καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Αιγαίο την Αντιδήμαρχο Καλυμνίων, κυρία Ρένα Μαγκάκη, και την ψυχολόγο του ΚΕΘΕΑ, κυρία Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου. Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ που ήλθατε και που θα μας δοθεί ευκαιρία έτσι να τα πούμε αναλυτικά, διότι αυτό γίνεται φυσικά για την Παγκόσμια ημέρα, είναι η αφορμή αυτή. Αν θέλετε να ξεκινήσετε, κυρία Αντιδήμαρχε, και να μας πείτε τις πρώτες λεπτομέρειες. Με πάρα πολύ χαρά αγκαλιάσαμε και εμείς ως συνδιοργανωτές την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 28 Ιουνίου και ώρα 7 στο Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας. Ωραία. Η κυρία Αντωνοπούλου θέλησε να ασχοληθεί φέτος μέσω του φορέα του ΚΕΘΕΑ με τον εθισμό στο διαδίκτυο, ένα θέμα κοινωνικού χαρακτήρα. Επίκαιρο. Ίσως από τα πιο επίκαιρα. Ακριβώς. Από ποτέ, δεδομένου ότι ο εθισμός αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλο το φάσμα του σύγχρονου ανθρώπου πλέον, που αντιλαμβανόμαστε, το διαπιστώνουμε και κάνοντας τη δική μας αυτοκριτική. Σωστό. Ότι είμαστε όλοι λίγο πολύ εθισμένοι στο διαδίκτυο, στο κινητό μας, στον υπολογιστή μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που παρόλο το τρέξιμο της μέρας του δεν θα αφιερώσει ένα κομμάτι του χρόνου του χρόνου του προσωπικού και όχι μόνο για να ασχοληθεί με το διαδίκτυο. Κάποτε ήταν πορτοφόλι κλειδιά, έτσι, να πάρω να φύγω. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι και το τηλέφωνο. Και όσο και αν πιστεύουμε ότι εμείς ως ενήλικες σε αυτό το κομμάτι το διαχειριζόμαστε ορθά, διαπιστώνουμε πάρα πολλές φορές ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Πόσο μάλλον σε ηλικίες που έχουν πρόσβαση, σε ηλικίες μικρότερες, πλέον ακόμη και από τη βρεφική ηλικία βλέπουμε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα και σε οθόνες. Η οθόνη έχει γίνει κομμάτι της ζωής του ανθρώπου σχεδόν από τα πρώτα του βήματα. Σωστό είναι αυτό. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να χτυπάνε καμπανάκια στα αυτιά μας για όλο αυτό και για τις μαμάδες που μεγαλώνουν παιδιά και γίνονται τώρα για τις νέες μαμάδες, αλλά και για τις μαμάδες των μαθητών, των μικρών μαθητών, ακόμη και των εφήβων και πάει λέγοντας. Έχουμε δει ακραία πράγματα να διαδραματίζονται στο διαδίκτυο. Όλη μας η ζωή σχεδόν περιστρέφεται γύρω από αυτό. Επομένως, είναι μια εκδήλωση που καίει. Βέβαια. Και μπορεί να δώσει άλλα ερεθίσματα και πρέπει να δώσει ερεθίσματα και πρέπει να δώσει, να γίνει αφορμή για προβληματισμό και πρέπει να ακολουθήσει μια ανοιχτή συζήτηση των ανθρώπων γύρω από το θέμα αυτό των παρευρισκομένων και παιδιών και εφήβων και γονιών και όλων. Ας μην σας κουράσω όμως εγώ άλλο. Βεβαίως, να δώσουμε τον λόγο. Που είναι και ψυχολόγος και ξέρει να μας δώσει μια άλλη διάσταση του θέματος.
Υπάρχει βεβαίως, κυρία Αντωνοπούλου, τόσο καλή η μία πλευρά της ενημέρωσης, των γνώσεων, έτσι. Ένας άλλος κόσμος που ανοίγεται μπροστά μας και που μπορούμε να δούμε, να γνωρίσουμε, να μάθουμε, να διαβάσουμε. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και το άλλο κομμάτι της επικινδυνότητας. Σίγουρα. Και όχι μόνο της απάτης, χίλιων δυο πραγμάτων που τα βλέπουμε, είναι τα ζούμε, κίνδυνη. Τα πούμε. Είναι πάρα πολύ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Ρένα για την εισαγωγή που έκανε. Ουσιαστικά, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Κατώτων των Ναρκωτικών, που κάθε χρόνο εορτάζεται στις 26 Ιουνίου, φέτος το Πολυδύναμο Κέντρο Καλλιμνίων έχει διοργανώσει κάποιες δράσεις. Μία από αυτές είναι και η συνεργασία με το Δήμο Καλλιμνίων όσον αφορά την προβολή του ντοκιμαντέρ, το οποίο δεν το επιλέξαμε τυχαία με τη συνάδελφο, την ψυχολόγο επίσης, την κυρία Σεβαστιάνο Κοτόρου. Είναι ένα ντοκιμαντέρ του Netflix, κυκλοφόρησε το 2020. Και έκανε αίσθηση παγκοσμίως, γιατί ουσιαστικά τι δείχνει. Δείχνει τον αρνητικό αντίκτυπο του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της ζωής μας γενικότερα. Και εστιάζει και πάρα πολύ στο πώς οι έφηβοι ταυτίζονται πάρα πολύ με την εικόνα τους στο διαδίκτυο και πώς πέφτουν, ας πούμε, στην παγίδα το να εξαρτάται η ψυχολογία τους και να, η σκέψη τους να συντονίζεται κυρίως, ας πούμε, από τα like που παίρνουν ή το πώς προβάλλουν την εικόνα τους, την επιβεβαίωση που παίρνουν μέσα από αυτά. Φέτος, μετά τον κορονοϊό, επιτέλους μπήκαμε πάλι στα σχολεία, γιατί ήταν σημαντικό αυτό. Ήταν πάρα πολλές οι ανάγκες και κυρίως ήρθαμε σε επαφή με φίβους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή, εκεί κάναμε την περισσότερη πρόληψη, στα γυμνάσια και ηλίκια. Και πραγματικά μπορούμε να σας πούμε ότι και εμείς μείναμε άναυδες όσον αφορά το χρόνο που σπαταλάνε οι έφηβοι στο διαδίκτυο. Μιλάμε τώρα το μίνιμουμ 1, 2, 3 και το μάξιμουμ 10-11 ώρες. Και σας πληροφορούμε ότι αρχίζουν σταδιακά, έστω και δεν το καταλαβαίνουν, να έχουν εκπτώσει τη λειτουργικότητά τους. Και στην ψυχική τους υγεία πάρα πολύ. Οι κίνδυνοι είναι αμέτρητοι. Και όσον αφορά και το gaming, γιατί έχουν προβληματική πια ενασχόληση με το διαδίκτυο όταν παίζουν 10 ώρες, ας πούμε, gaming, εκτίθεται σε επικίνδυνο υλικό. Είναι σαν να ελέγχει το μέσο, όχι μόνο εκείνους, αλλά και τους ενήλικες. Έχετε δει πολλές φορές πώς περνάει η ώρα, έστω και στο χάσμα, το απλό χάσμα που μπορούμε να αφιερώσουμε 10 λεπτά. Πώς γίνεται μία ώρα, πώς γίνονται δύο ώρες. Πώς λοιπόν εμείς πέφτουμε σε αυτή την παγίδα και σπαταλάμε τόσο προσωπικό χρόνο. Εμείς οι ενήλικες που μπορούμε να οριοθετούμε τον εαυτό μας λίγο περισσότερο. Άρα οι έφηβοι ακόμη περισσότερο χρόνο σπαταλάνε. Ακριβώς. Εμείς αυτό που θέλουμε να δείξουμε μέσα αυτό το ντοκιμαντέρ, γι' αυτό θα υπάρξει και ανοιχτή συζήτηση, γιατί πάντα συμβαίνει αυτό, είναι να προβληματιστεί, να ευαισθητοποιηθεί και να ενημερωθεί η κοινότητα για τους κινδύνους. Γιατί κακά τα ψέματα, το διαδίκτυο είναι και ένα μέσο χρήσιμο, είναι βοηθητικό και για τη δουλειά μας. Το κινητό είναι ένα εργαλείο, ο υπολογιστής το ίδιο. Πέρα λοιπόν από τις καλές πληροφορίες που μπορεί να παίρνουμε από το διαδίκτυο, υπάρχουν και αρνητικές. Πολλές φορές πέφτουμε θύματα απάτης, πολλές φορές μπορεί να έχουμε και έτσι, όσον αφορά τους εφήβους, και καταστάσεις επικινδυνότητας όσον αφορά το phishing, το revenge porn. Τα έχουμε ξαναπεί, τα λέμε διαρκώς με τους μαθητές, το bullying, το cyberbullying, το διαδικτυακό bullying. Πρέπει λοιπόν και οι γονείς να έρθουν, γιατί μέσα από το ντοκιμαντέρ φαίνονται πολλά παραδείγματα. Πώς στο οικοσύστημα της οικογένειας, δηλαδή στο σύστημα της οικογένειας, πώς τα παιδιά αδυνατούν και εκεί να οριοθετηθούν από τους δύο τους γονείς. Άρα λίγο να προβληματιστούμε και να ευαισθητοποιηθούμε για το πώς πρέπει να βρίσκουμε σωστές διεξόδους και να κάνουμε σωστή χρήση του διαδικτύου και όχι προβληματική. Ναι, μεν όλοι σπαταλάμε χρόνο, αλλά να έχουμε και μια ποιότητα. Και να μιλήσουν οι γονείς, να εκφραστούν, να σας πλησιάσουν. Έτσι, δεν είναι μόνο το θέμα σοβαρών προβλημάτων ή ουσιών ή ψυχιατρικών. Είναι και όλα αυτά που κάνουν ένα πάζλ. Βέβαια, βέβαια. Γιατί οι εξαρτήσεις είναι παρούσες στη ζωή μας. Ο εθισμός όμως στο διαδίκτυο είναι κάτι που μαστίζει πλέον πάρα πολύ τους εφήβους. Άρα πρέπει να μας προβληματίζει και πρέπει να γίνονται και τέτοιες δράσεις για να ευαισθητοποιείται και για την πρόληψη, αλλά και για να ευαισθητοποιείται η κοινότητα για το πώς θα αντιμετωπίζετε αυτά τα φαινόμενα. Όπως εξαιρετική ήταν, κυρία Αντιδήμαρχε, και η προηγούμενη εκδήλωση που είχε γίνει. Και ειλικρινά θα ήθελα, εμείς βέβαια είμαστε ο συνδετικός σας κρίκος από την τηλεόραση, μέσα από το YouTube που τα ανεβάζουμε κτλ. Αλλά πρέπει να είναι γεμάτη η αίθουσα και σε αυτές τις πολύ όμορφες ενημερωτικές εκδηλώσεις. Κάπου εκεί, όπως έλεγα νωρίτερα και στην κυρία Αντωνοπούλου, κάποιος κάτι ακούει που ταιριάζει στη δική του περίπτωση, σε κάτι που ένιωσε, που πέρασε, που άκουσε, που βίωσε.
ακούει κάτι, ακούει την διαφορετική εικόνα, άποψη και λύση ίσως. Μπορεί να βρει θα μια τον βοηθήσει, ακριβώς. Από έναν ειδικό. Μην χάνετε κάτι τέτοιες ωραίες ενημερωτικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουμε όλα αυτά που είναι η ζωή μας. Και να πούμε και κάτι, βεβαίως. Επειδή ακούνε και θεά, κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων, ναι, και ναι. Πάει το μυαλό κατευθείαν στην εξάρτηση από τις παράνομες ουσίες. Δεν είναι έτσι. Εμείς, σαν και θεά, πάντα κάνουμε δράσεις με όλους τους φορείς εδώ στην Κάλυμνο, και με το επαρχείο και με το Δήμο και με ιδιώτες και με τα σχολεία. Να, θα κάνουμε και ένα φιλικό αγώνα μπάσκετ εφήβων πάλι για αυτή τη δράση, mm-hmm. για την Παγκόσμια Μέρα των Ναρκωτικών, στην 1η Ιουλίου. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι κάνουμε σχολείο γονέων στο και θεά. Πάμε στα σχολεία, μιλάμε με γονείς, το επιδιώκουμε. Δεν είναι κάτι κακό να έρθει ο γονέας να ζητήσει μια συμβουλή, ίσα-ίσα που είναι βοηθητικό, γιατί θα παρακινήσει και άλλους γονείς που μπορεί να αισθάνονται λίγο αμήχανα, που μπορεί να αισθάνονται ότι δεν έχουν ανάγκη. Όλοι έχουμε ανάγκη την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη. Εγώ αυτό θα ήθελα να πω. Βέβαια, και κύριε Αντιδήμαρχε, νομίζω τώρα που είναι και καλοκαιράκι, καιρός είναι να γίνουν κάποιες ακόμη τέτοιες, ναι. που τα παιδιά κάθονται, που οι γονείς είναι λίγο πιο χαλαροί ίσως, να βρούμε τρόπο, να βρούμε χρόνο. Το ότι είναι στο δωμάτιο το παιδί και ότι είναι εκεί μέσα, ακριβώς. σε έναν άλλο κόσμο, και δεν είναι ότι απλά υπάρχει ησυχία στο σπίτι και δημιουργείται η ψευδαίσθηση και της φαινομενικής ασφάλειας. Αυτή η ησυχία είναι ανησυχητική. Μην αποξενωνόμαστε, μην αποξενώνονται οι γονείς από τα παιδιά. Γιατί αυτό που ψάχνω εγώ, ας πούμε την αποδοχή σε μια παρέα ή ναι. τη σημασία ή το οτιδήποτε, μια συναισθηματική κάλυψη, θα πάω να τη βρω κάπου αλλού και εκεί που θα πάω να τη βρω, προφανώς και μπορεί να μην είναι το σωστό άτομο ή η σωστή παρέα. Mm-hmm. Και το ένα φέρνει το άλλο. Φυσικά. Και όλα αυτά χωρίς βέβαια νεύρα, χωρίς να φωνάζουμε, γιατί έτσι μόνο δεν θα βρούμε λύση. Εμείς θέλουμε τα ωφέλη της κατάστασης, το παιδί να είναι δεμένο μαζί μας. Έτσι, κυρία Δήμαρχε. Όχι μόνο αυτό, κυρία Κουκιαίνη, με αφορμή αυτό, θα ήθελα να επισημάνω κάποια πράγματα αναφορικά με τα πολυδιστικά του Δήμου μας φέτος. Mm-hmm. Γιατί θα μπορούσα και θα το κάνω προφανώς σε επόμενη φάση, να σας παρουσιάσω όλες τις εκδηλώσεις που προγραμματίζουμε βεβαίως, το καλοκαίρι. Βεβαίως. Να ρωτούν ήδη. Ναι, είναι αρκετά η αλήθεια, γεμάτο πάλι το πρόγραμμα και πολύ εντυπωσιακό. Αλλά θα σταθώ στο κοινωνικό κομμάτι, στον κοινωνικό προβληματισμό, γιατί σχεδιάζεται ακόμη και θα υλοποιηθεί πολύ σύντομα στα μέσα Ιουλίου και θα διαφημιστεί και όπως πρέπει, αντίστοιχη δράση φιλοζωικού χαρακτήρα. Ωραία. Δηλαδή θα έχουμε την ευκαιρία να φτιάξουμε ένα εργαστήρι με βιωματικό τρόπο, με την βοήθεια της πολύ γνωστής Κατερίνας Παπαποστόλου, η οποία είναι μια εκπαιδευτικός και εξαιρετική συγγραφέας βιβλίων φιλοζωίας, η οποία έχει εκπαιδεύσει κακοποιημένο σκυλί, έχει ειδική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και μπαίνει στις τάξεις και στα σχολεία για να μας μιλήσει και για να μας δείξει διάφορα πράγματα που αφορούν αυτό. Γιατί το είπα τώρα. Το είπα τώρα γιατί ο Δήμος δεν είναι μόνο για να ψυχαγωγεί, δεν είναι μόνο για να δίνει ερεθίσματα για διασκέδαση, ψυχαγωγία ή ακόμη και επιμορφωτικά, γιατί κάνουμε όλοι φορείς και ο Δήμος πάρα πολλές φορές ιστορικού περιεχομένου ή τέλος πάντων πιο ανάλαφου ψυχαγωγικού. Ναι, ναι. Έχει μεγάλο ρόλο ο κάθε φορέας στο να περνάει κοινωνικά μηνύματα, στο να ασχολείται με κοινωνικά ζητήματα, στο να καλλιεργεί να καλλιεργεί σωστά πρότυπα στην κοινωνία. Είναι ένας φορέας που άπτεται κοινωνικών δραστηριοτήτων και ένας φορέας που έρχεται σε άμεση επαφή με το κοινωνικό σύνολο. Επομένως, έχει ευθύνη. Όπως λέει το σχολείο, έχει και ο Δήμος τη δική του μεριά. Έχει τους μηχανισμούς και έχει τον τρόπο. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς φέτος θα είναι και η ειδοποιώς διαφορά. Ξεκινάμε με αυτό, συνεχίζουμε με άλλα και στη συνέχεια θα τα αναλύουμε. Γιατί πολίτες που δεν είναι υγιείς, δεν μπορούν να λειτουργήσουν με υγιή τρόπο. Είναι ντόμινο. Έτσι είναι. Mm-hmm. Όμως βέβαια αυτό, η ενημέρωση είναι πάρα πολύ καλό το να γίνει στις μικρότερες τρυφερές ηλικίες. Ακριβώς. Αλλά κάπου και οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι πολλές φορές είναι λίγο σκληροί, όταν το παιδάκι πάει να πλησιάσει, του λένε μην αγγίξεις, είναι βρώμικο, είναι άρρωστο. Κάπου και εκείνοι πρέπει κάπως έτσι να τους αλλάξουμε τις παλιές σκέψεις και τα λοιπά και να αλλάξουμε λίγο και το κλίμα. Έτσι. Αυτό τα ζωάκια δεν πρόκειται να αλλάξει και να φύγουν από τη ζωή μας. Προφανώς έτσι. Είτε είναι αδέσποτα, είτε έχουν στηρωθεί, είτε όχι, δεν πρόκειται να αλλάξει. Γι' αυτό
Πρέπει να μάθουμε, να συνυπάρχουμε και να έχουμε μια ωραία συμπεριφορά και να φτιάχνουμε και εγκαταστάσεις, όπως και ο Δήμος εδώ με Ρημνά, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εξέλιξη των πραγμάτων. Το ανέφερα μόνο και μόνο για να τονίσω το πόση σημασία έχουν οι δράσεις κοινωνικού περιεχομένου και χαρακτήρα. Βέβαια. Τώρα, όσον αφορά το θέμα που μιλάμε και είναι πάρα πολύ σοβαρό, έχουμε συμβεί και περιστατικά απάτης με ανθρώπους, συμπατριώτες μας που έχασαν και χρήματα, αγαπητοί μου φίλοι. Και ηλικιωμένους και χίλια δυο. Δηλαδή, είναι άπειρες οι περιπτώσεις που πρέπει να μάθουμε πώς να προστατευθούμε. Πολύ απλά, γιατί όπως πολλές φορές ακούμε, όλοι αυτοί οι πονηροί, σε εισαγωγικά, βρίσκουν τον επόμενο τρόπο για να σε ξεγελάσουν. Είναι ένα βήμα μπροστά. Εξυγχρονίζονται αμέσως, μπράβο, όταν δουν ότι αυτό πια πάλιωσε και δεν υπάρχει, δεν έχουν όφελος. Έτσι. Είναι δηλαδή τόσα πολλά που πρέπει και εμείς οι μεγάλοι να οργανωθούμε και να οχυρωθούμε, πόσο μάλλον τα παιδιά στην εφηβεία και όχι μόνο. Άρα, τι να πούμε στους γονείς και αν θέλετε, καλούμε, αν υπάρχει τρόπος να επικοινωνήσουν κάποια άλλη στιγμή μαζί σας. Βέβαια, καλούμε όλους τους γονείς, βασικά όλους τους πολίτες καλύμνω, έτσι, εννοείται αυτό, βέβαια. Και τους φορείς, εκπαιδευτικούς, βέβαια, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στη ζωή τους καθημερινά και έχουν κάποιες αμφιβολίες ότι μπορεί τα παιδιά τους είτε να έχουν προβληματική ενασχόληση με το διαδίκτυο, είτε να εκτίθενται σε επικίνδυνο υλικό και περιεχόμενο στο διαδίκτυο, να έρθουν, να δουν το ντοκιμαντέρ και παράλληλα να εκφράσουν και τις απορίες τους. Εμείς αυτό περιμένουμε, να κάνουμε και διάλογο μαζί τους. Σωστό. Τετάρτη 28 λοιπόν, Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Πολιτισμού, ΕΜΟΥΣΕ, αν το λέω σωστά. Ναι, είναι το ισόγειο του κέντρου. Και γενικότερα, εάν θέλουν κάποια έτσι περαιτέρω βοήθεια, μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς, φυσικά πάντα με σεβασμό στο απόρριτο, στο 2234-30-24-167 στο τηλέφωνό μας, να κλείσουν κάποιο ραντεβού και να επικοινωνήσουμε το προσωπικό που, με εμάς δηλαδή, με μένα και τη συνάδελφο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ευτυχώς, κυρία Αντιδήμαρχε, που τα τελευταία χρόνια αρχίζει πλέον και μιλάει ο κόσμος και εκφράζεται στο κάθε τι το οποίο βιώνει, είτε το βλέπει περίεργο, επικίνδυνο κτλ. Έτσι ανοίγουν στόματα, όπως και λέμε. Και επιζητεί και τη βοήθεια. Βέβαια, και αυτό είναι βασικό. Πολύ σημαντικό βήμα. Βέβαια, είναι σημαντικό και θέλω να πω και να ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς και στους διευθυντές των σχολείων, γιατί φέτος ήταν πολύ συντονισμένη όλη η προσπάθεια, γιατί δώσαμε βάση πιο πολύ στις ανάγκες των μαθητών, που προερχόμενοι από μία δίχρονη καραντίνα και κάνοντας αλόγιστη χρήση του μέσου, έτσι, του διαδικτύου και γενικότερα όλων αυτών των πλατφόρμων, των Facebook, Instagram, TikTok, είχαν τεράστια άνοδο και είχαν τα παιδιά προσανατολιστεί από το στόχο τους, είχαν προσανατολιστεί από το να έχουν επαφή, προσωπική επαφή. Είδαμε μεγάλη αύξηση της επιθετικότητας. Άρα ήταν σοβαρά bullying, περιστατικά bullying. Άρα ήταν πολύ σημαντικό να μπούμε και να μιλήσουμε, έστω για να πάρουν το ερέθισμα, να ξέρουν που να ζητάνε βοήθεια και τα παιδιά. Μπορεί κάποια περιστατικά να ακούγονται μακρινά από μας, και πάντα έτσι μακρινά να είναι, αλλά όχι ότι δεν βλέπουμε και στα δικά μας παιδιά έτσι μια κατάσταση διαφορετικής συμπεριφοράς, έτσι όπως είπαμε, θάρρους, παύλα, θράσους, το οποίο συμβαίνει. Μακάρι να τα χρόνια που θα κυλήσουν να φέρουν καλύτερες ισορροπίες, αλλά πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνετε τώρα και να γίνεται σε πιο τακτά διαστήματα. Όσοι ωφεληθούν, έτσι. Άρα σας περιμένουμε. Βεβαίως μας περιμένετε και είναι πάρα πολύ βασικό για την ζωή μας, για την καθημερινότητά μας και για τους μεγάλους, τους ενήλικες και για τα παιδιά στην εφηβεία, στην τρυφερή ηλικία και όχι μόνο. Και για τους ηλικιωμένους και για τους ηλικιωμένους. Όσοι δεν μπορούν, θα είμαστε εμείς ο συνδετικός τους κρίκος, θα δουν από την τηλεόραση. Στην τρίτη ηλικία, από τη μέση και πέρα, ασχολούνται με το Facebook, με το Instagram, κάνουν αγορές και έχουν πέσει και θύματα απάτης. Κάνουν γνωριμίες, κάνουν αγορές. Χωρίς να ξέρουν, ημιμάθεια, ας πούμε. Γίνονται αυτά. Είναι σημαντικά όλα. Άρα να πάρουμε το σποράκι αυτό της αμφιβολίας, να πάρουμε αυτό τον σπόρο που θα μας πει ότι πρόσεξε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Ίσως είναι κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών ουσιών, αγαπητοί μου φίλοι, που με αφορμή αυτό γίνεται, αλλά εμείς ελπίζουμε ότι θα γίνουν και πολλά άλλα. Να είμαστε εκεί, να τα παρακολουθούμε, γιατί μόνο ωφέλη έχουμε. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω.
Αγαπητοί μου φίλοι, πάμε αμέσως τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό καλοκαιρινό διάλειμμα. Ελάτε τώρα να συνεχίσουμε και πάμε να δούμε εντυπωσιακές εικόνες. Δέος προκαλεί το μοναστήρι της Παναγιάς της Πηλιανής της Σάμου που επισκέφθηκε ο Γιάννης Νομικάριος με την εκπομπή «Περιβάλλον». Το 16ο αιώνα μαρτυροί του την ναυτικοί έβλεπαν κάθε βράδυ ένα εντυπωσιακό φως. Ερεύνησαν το σημείο και προχωρώντας μέσα βρέθηκαν έκπληκτοι μπροστά σε ένα μικρό ναό που υπήρχε ένα πανάρχιο εικόνισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ένας άλλος εξαιρετικός προορισμός εδώ, στη Σάμου, είναι το μοναστήρι της Παναγιάς της Πηλιανής. Ειλικρινά σε πιάνει δέος μέσα σε μία σπηλιά γεμάτη υγρασία, κατάνοιξη, κατεβαίνουμε τα σκαλοπάτια και μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά μέσα στη σπηλιά. Η υγρασία είναι πολύ ιδιαίτερη σε αυτήν εδώ τη σπηλιά. Υγρασιασμένο το πάτωμα. Και προχωράμε όλο και πιο βαθιά μέσα στη σπηλιά. Και μέσα στη σπηλιά, τέρμα μέσα, βρεγμένη από τα τρεχάμενα νερά. Συναντούμε την εικόνα της Παναγιάς της Πηλιανής. Μέσα στο βράχο. Ένα απίστευτο πραγματικά. Αξίζει τον κόπο. Όλη η επίσκεψή μας εδώ, γι' αυτό εδώ το ιερό προσκύνημα. Παίρνω αργά πλάνα από τις αρχαίες κολόνες, το νερό που συσσωρεύεται. Αφού είμαστε βαθιά μες στη σπηλιά και στάζει και δεν σταματάει να στάζει όλο το καλοκαίρι, και εδώ το ιερό μοναστήρι της Παναγιάς. Μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι, βαθιά μέσα στη σπηλιά, μέσα στη γη. Την αρχαία τοιχογραφία και την εικόνα της Παναγιάς. Κοιτάξτε με ανάποδη εικόνα πόσο βαθιά μέσα είμαστε στη σπηλιά. Ένας απίστευτος πραγματικά προορισμός. Απίστευτο κομμάτι του νησιού. Αξίζει τον κόπο να έρθείτε και να το επισκεφτείτε. Η δύναμη της θρησκείας μας. Και η αλήθεια που εκπέμπει η Παναγία μας. Βαθιά μέσα στη γη. Εκεί έξω είναι οι ξενώνες,
του μοναστηριού. Αυτό είναι ο περιβάλλον χώρος του μοναστηριού με τους ξενώνες. Φαντάζομαι ότι την ημέρα της χάρης της Παναγιάς πλήθος κόσμου θα επισκέπτεται. Και μια και είχαμε αυτό από την πανέμορφη Σάμμο, μένουμε καθώς θα παρακολουθήσετε τώρα μια προσκυνηματική εξόρμηση που έγινε τις προηγούμενες μέρες στην Κάλυμνο, στην Πάτμο και Λειψούς, από ενορίτες του Τιμίου Σταυρού της Μικροπόλεως Δράμας, οι οποίοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι και βέβαια γνώριζαν τη δική μας συμπατριώτησα κυρία Πελαγία Στεφαδούρου, που έζησε κάποτε εκεί στα μέρη τους. Παρακολουθήστε και τα εξαιρετικά λόγια του ιερέα για τον δικό μας Άγιο Σάβα. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην Κάλυμνο. Σας βρήκαμε, να είστε καλά. Ελάτε τώρα να μας πείτε από πού έχετε έλθει και για ποιο σκοπό. Έχουμε έρθει από τον νομό Δράμας. Μάλιστα. Από την όμορφη Μακεδονία και συγκεκριμένα από την Κωμόπολη της Μικροπόλεως. Τι ωραία. Ένα πολύ όμορφο χωριό, μια Κωμόπολη στις πλαγιές του Μενικίου, κατά πράσινο. Και αποφασίσαμε από πέρσι με την ενορία, το χωριό μας έχει δύο ενορίες, με την ενορία του Τιμίου Σταυρού να κάνουμε αυτήν την πνευματική εξόρμηση στην Πάτμο και στην Κάλυμνο. Δύο νησιά πολύ σημαντικά από θρησκευτικής απόψεως. Σωστό. Η Πάτμος με το Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης και του Θεολόγου και η Κάλυμνος με τον Άγιο Σάββα, τον νέο, ο οποίος είναι ένας πολύ θαυματουργός Άγιος και η Κωμόπολη μας συνδέεται ιδιαίτερα με τον Άγιο Σάββα. Μάλιστα. Γιατί οι κάτοικοι που κατοικούν την ενορία είναι Θρακιώτες. Από την περιοχή που ήταν και ο Άγιος Σάββας, ο Εγκαλύμνο. Και βέβαια εσείς το γνωρίζετε ως Άγιος Σάββα Εγκαλύμνο. Σωστό. Εμείς το γνωρίζουμε και ως Εγκαλύμνο αλλά και ως Θρακιώτη Άγιο. Μάλιστα. Και μάλιστα ας πω συντοποίητη του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος ήταν και εκείνος Θρακιώτης. Ναι, σωστό. Από τη συλληβρία της Θράκης. Και μάλιστα γι' αυτό βρέθηκε ο Άγιος Σάββας κοντά στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα να τον διακονήσει. Όταν εκοιμήθη έθαψε τον Άγιο Νεκτάριο και από εκεί ήρθε στην Κάλυμνο. Γιατί τον κάλεσε κάποια οικογένεια να ησυχάσει εδώ στο εισιτηριό του. Μέχρι το 48 που κοιμήθηκε. Που κοιμήθηκε, ναι. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν συνδέεται ιδιαίτερα η Κωμόπολη μας. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και η αγαπητή μας κυρία Στεφαδούρου σας έχει πει πολλά. Αφού ήταν και εκείνη εκεί στην περιοχή σας χρόνια και χρόνια. Και έτσι είπαμε να κάνουμε αυτή την πνευματική εξόρμηση και στην Πάτμο και εδώ. Και συγκινηθήκαμε πάρα πολύ στον Άγιο Σάββα. Οι παλαιότεροι, μεγαλύτεροι που τον εγνώρισαν ως Άγιο Θρακιώτη από έτσι τα μέρη εκείνα. Και εμένα οι γονείς μου. Ναι. Πρόλαβαν τις μέρες του. Έτσι βέβαια, ναι. Και στο ναό μας έχουμε εικόνα, τον τιμούμε, κάνουμε γρυπνία την ημέρα της εορτής του 5η Κυριακή των Νηστιών. Και έτσι ήρθαμε σήμερα εδώ με πολλή συγκίνηση για να προσκυνήσουμε τον Άγιο, να αφήσουμε το τάμα μας. Και ήταν μια πραγματικά ιδιαίτερη ημέρα. Και στην Πάτμο βέβαια χαρήκαμε, προσευχηθήκαμε, αλλά εδώ σας είπα ότι μας συγκινεί το ότι ο Άγιος θεωρείται δικός μας Άγιος, Θρακιώτης. Πολύ όμορφα, Άγιος, πολύ όμορφα. Αλλά και Καλύμνιος φυσικά, γιατί τον αγαπάτε και τον τιμάτε και τον σέβεστε εσείς πολύ. Ξέρετε, στον Ντάρουιν της Αυστραλίας, όπου ζουν γύρω στους 12.000 Καλύμνοι, έχουν τον Άγιο Νικόλαο. Βέβαια, μία εκκλησία για 12.000 Καλύμνιους είναι πάρα πολύ. Και τώρα, με απόφαση της Αρχιεπισκοπής, προετοιμάζεται να κτιστεί ο Άγιος Σάββας της Καλύμνου. Ήδη ο ιερέας είναι εκεί και είναι πολύ χαρούμενοι όλοι. Είναι πολύ έτσι, γνωστός και πολύ αγαπητός Άγιος ο Άγιος Σάββας και εγώ χάρηκα. Βέβαια είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εγώ για να προσκυνήσω εδώ. Τώρα έφερα την ενορία μου. Πολύ όμορφα. Οποία θα το κάνετε και άλλη φορά όμως, ναι, για να μείνετε βέβαια και παραπάνω. Έτσι. Θα βάλουμε μάλλον πρώτα την Καλύμνου να μείνουμε κάποια δύο βράδια έστω. Και μετά να πάμε σε κάποια άλλα νησιά. Γιατί όχι. Δόξα τω Θεώ, ήταν πολύ όμορφο το προσκύνημα. Η αγάπη των νησιωτών ήταν έκδηλη και στην Πάτμο. Βρήκαμε γνωστούς, βρήκαμε φίλους, βρήκα καθηγητές μου παλιούς. Μπράβο, μπράβο. Και εδώ στην Καλύμνο επίσης μας υποδέχτηκαν και στο μοναστήρι οι αδελφές με πολύ αγάπη. Μας έδωσαν ευλογίες. Προσκυνήσαμε τον Άγιο. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Και με το καλό να ξανάρθετε και να έχετε την ευλογία του. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ. Και εδώ να δούμε και τις ωραίες παρέες. Από ό,τι κατάλαβα, περάσατε όλοι καλά, έτσι. Περάσαμε πολύ ωραία. Μπράβο σας. Και σας καλούμε στον τόπο μας
που είναι αξιόλογος στόχος. Έχουμε το, τα Χριστούγεννα το Ονειρούπολη. Α, βέβαια, βέβαια. Το σπήλιο του Αγκίτη. Μάλιστα, μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τον δικό μας Άγιο, όπως έχετε εδώ, τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη. Α, μάλιστα. Που έχει καταγωγή στο μοναστήρι που ίδρυσε αυτός έξω από τη Δράμα και έχει γίνει επίσημα και η αγιοποίησή του, όπως και το Άγιο Σάββα. Mm-hmm. Και πολλοί κόσμος από όλη την Ελλάδα, ακόμη και από εδώ, έτυχα εγώ λεωφορείο, που ήρθε στο μοναστήρι στη Σύψα, όπως λέγεται, για να προσκυνήσουν τον Άγιο Γεώργιο. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε και πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο ο θρησκευτικός τουρισμός. Έτσι είναι. Να δούμε και την δίπλα παρέα. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι. Εδώ μια άλλη παρέα δίπλα από όλη την ομάδα που ταξίδεψε από τη Βόρεια Ελλάδα. Περνάτε καλά. Πελαγία, από ό,τι καταλαβαίνω εσύ είσαι ο συνδετικός κρίκος. Η χαρά μου είναι μεγάλη γιατί είμαι η κουμπάρα μου και φίλες από τη Δράμα και είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη τιμή μας που ήταν να επισκεφτούν τον Άγιο Βέβαια, μεγάλη εμπειρία στο σπήλαιο της Αποκάλυψης, στον Άγιο Σάββα. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε του χρόνου και να μείνετε να δείτε και το υπόλοιπο νησί. Και στους Λειψούς πήγατε. Α, πάρα πολύ όμορφα. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Γεια σας. Να ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια. Περάσατε καλά. Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Ήταν σαν κουρασγέρα. Κουρασγέρα, ναι. Αυτό βλέπω. Πάτμο, Λειψούς, ό,τι καλύτερο. Έτσι, να ενώσουμε τη Βόρεια Ελλάδα με το Νότιο Αιγαίο. Περιμένουμε να δείτε κι εσείς. Μακάρι να το φέρουν οι συνθήκες και να βρεθούμε. Γιατί όχι. Συλλόγοι. Φαντάζομαι. Έτσι, έτσι πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Και να περνάτε όμορφα. Γεια σας. Χάρηκα πολύ. Ένα θέμα που θα αγγίξουμε αύριο αναλυτικά έχει να κάνει με την πιστοποίηση του εφταζήμου της Καλύμνου. Μας έχει στείλει λοιπόν και φωτογραφικό υλικό ο κύριος έπαρχος, κύριος Μανώλης Μουσελής, και θα είμαστε μαζί του αύριο για να δούμε αναλυτικά αυτό το θέμα για το πολύ αγαπημένο αυτό προϊόν, το δικό μας που όλοι λατρεύουμε. Πάμε τώρα στον κύριο Χρήστο Τσένα και στο ευχαριστώ της Ακαδημίας. Ολοκληρώθηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το Final Four Παμπέδων 2023 που διοργάνωσε και κατέκτησε η Κάλυμνος, πρότυπη Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης, CBA. Η οργάνωση ήταν άρτια και οι τελικοί δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα από αντίστοιχους τελικούς μεγαλύτερων κατηγοριών. Η Ακαδημία Καλύμνο αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει δημοσίως την ΤΑΦΑ ΕΕΝΕΟΚ Δωδεκανήσου για την ανάθεση του Final Four Παμπέδων 2023 και την στήριξή της πριν και κατά τη διάρκεια των τελικών. Το Δήμο Καλυμνίων, ως συνδιοργανωτή των αγώνων, για όλη τη βοήθειά του και την οικονομική στήριξή του. Τις ομάδες του Κολοσσού Ρόδου, Έσπερου Κο, Ελπίδας Πεταλούδων, για την όμορφη παρουσία τους και την κόσμια συμπεριφορά τους μέσα στο γήπεδο. Τους αθλητές όλων των ομάδων, για το όμορφο θέαμα που παρουσίασαν. Το μπάσκετ Δωδεκανήσου έχει μέλλον. Τους χορηγούς μας, αναφέρει το Δήμο Καλυμνίων, την Αργό ΑΕ της οικογένειας Ψαρομπά, μέγα χορηγό. Άλλας, Latch Dinner, Mercado Café, Πιλάτος, Hotel Plaza, Τεζάρις, Hotel Αρχοντικό, Βασίλης Γαβαλάς, Γενική Ταχυδρομική, Ελένης Πανορμήτης, Καΐκη Πίτσα, Λιμπερίδης, Μαγκούλιας Γιάννης, Supermarket, Νέων Καφέ, Παπαθωμάς Σάκης, Παπάς Κέντρο Επίπλου, Τρικύλη Κάβα Ποτών, τα ΜΜΕ για όλη την στήριξη στους αγώνες. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και εμείς τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Και πιο κάτω, η Ακαδημία στηρίζει ΕΑΚΑ, η Κάλυμνος πρότυπη Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης CBA στηρίζει την ΕΑΚΑ και εύχεται να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια της ομάδας των κοριτσιών της να κατακτήσει την πρώτη θέση στο Final Four Παγκορασίδων που θα γίνει
σήμερα και αύριο στη Ρόδο και οι μικρές αθλήτριές μας να κάνουν περήφανο το νησί της Καλύμνου για μια ακόμη φορά. Καλή επιτυχία στα κορίτσια μας. Μπορείτε να γυρίσετε πρωταθλήτριες μέσα από την καρδιά μας. Και ένα ακόμη, για να το δω τελευταίο, ένα από την παράταξη Νέα Κάλυμνος του Γιάννη Γαλουζή. Με συγχωρείτε, το ανοίγω εδώ για να δούμε. Κάτι λέει, νομίζω ότι είναι και αυτό αθλητικού περιεχομένου. Η Δημοτική Παράταξη Νέα Κάλυμνος του Γιάννη Γαλουζή συγχαίρει την ποδοσφαιρική ομάδα του νησιού, Αργοναύτες, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Δωδεκανήσου, υπερισχύοντας με 18-18 νίκες. Πολύτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Μανώλης Σισόης και καλύτερος θερματοφύλακας ο Γιάννης Νικολάκης. Και φυσικά ένα μεγάλο μπράβο στο Μανώλη Σισόη, στο Μιχάλη Πιζάνια, Πανορμήτη Πιζάνια και Ευθύμιο Φράγκο Νικόλα, που τιμήθηκαν για τη συμμετοχή τους στις μικτές Δωδεκανήσου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και πρωταθλητή της ΜΕΠΣΕ Δωδεκανήσου, Χρήστο Ψέλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ευθύμιος Φραγκονικόλας αναδείχθηκε και ο πρώτος σκόρερ στην κατηγορία του κυπέλου, κύπελο Ήθους, έλαβαν και οι Αργοναύτες και οι ΑΟ Βαθείς. Αυτά μας λένε, οι διακρίσεις των αθλητών μας ανεβάζουν τον πύχη ψηλά, αλλά και την παράταξή μας, αναφέρει ο κύριος Γαλουζής στο μήνυμα και στο δελτίο τύπου. Και πάμε τώρα μέχρι το Κίτσος στον Κώστα Στεφανίδη. Πάμε, γιατί σήμερα μπορεί να είναι οι φωτιές του Αηγιάννη, αλλά αύριο 9 η ώρα το βράδυ υπάρχει μια πολύ ωραία μουσική βραδιά από το Αμόνι στις Ελιές, στο Κίτσος Πίτσα του Κώστα Στεφανίδη. Και ο Κώστας μας είπε πολύ περισσότερο για τα τραγούδια, τα ωραία, τα διαχρονικά, ξέχαστα και αγαπημένα που θα απολαύσουμε. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, στις Ελιές, στο κέντρο και στο Κίτσος Πίτσα του Κώστα Στεφανίδη, που αυτή τη φορά όμως έχουμε κάτι ιδιαίτερο να σας μεταφέρουμε. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Και νομίζω η αφίσα για τη μουσική βραδιά τα λέει όλα, ναι. Μόνο που θέλουμε να αλλάξουμε την ημερομηνία. Ναι, μας έτυχε ένα τυχές γεγονός. Εκοιμήθη η μητέρα του κυρίου Δημήτρη Καρδούλια, οπότε αντί για Τετάρτη αύριο θα το κάνουμε Παρασκευή. Μας δίνεται αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε Παρασκευή. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κόσμο. Δεν πειράζει. Παρασκευή λοιπόν 23. Ναι, Παρασκευή 23 Ιουνίου, τα Αγιανιού. Του Αγιανιού, το βράδυ, 9 η ώρα θα ξεκινήσουμε. Αξιολογικό είναι λόγω... Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε. Όμως θα έχετε πολλούς καλλιτέχνες στη σύνθεση. Διαβάζουμε για Ρεμπέτικα, για Σμερνέικα. Ναι, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Την Νατάσα Μωυσόγλου την ξέρει το κοινό της Καλύμνου. Ναι, είναι πάρα έτσι, πολύ καλή. Έτσι, είναι πολύ καλή όντως. Είναι ένας έντεχνος τραγουδιστής. Οπότε καλό θα ήταν να βοηθήσουμε και το Αμόνι. Βέβαια. Εμείς δίνουμε το χώρο μας στο Αμόνι για να μπορεί να κάνει για εκείνο κάτι για ωραία. Τις δικές του. Βεβαίως. Πρέπει να πάρουν από κάπου εισιτήρια ή δεν χρειάζεται και θα έρθουν εδώ? Εισιτήρια μπορούν να πάρουν και από το μαγαζί μας. Από εδώ. Και εκείνη την ημέρα θα έχει άνθρωπο το Αμόνι από κάτω που θα μπορεί να... Πολύ ωραία. Η συνδρομή από ό,τι βλέπω εδώ είναι μόνο 3 ευρώ, είναι 3 έτσι ευρώ. Τυπικά. Είναι ένα συμβολικό ποσό. Για να μπουν τα έξοδα φυσικά. Για την κοπέλα, για την τραγουδίστρια. Πολύ ωραία. Τώρα, θέλεις να δώσουμε και τον αριθμό τηλεφώνου για να κρατήσουν κάποια τραπέζια οι φίλοι μας? Στο 2243-047-666 θα μπορούμε να κλείσουμε ένα τραπέζι για εκείνη για τη συντροφιά του καθενός. Πολύ ωραία. Να ξέρουν βέβαια ότι θα ακούσουν πάρα πολλές μελωδίες από Χατζηδάκη, Ξαρχάκο, Θοδωράκη, Λοΐζο, Κραουνάκη, Μάλα, Μαλκίνο. Πάρα πολλούς δημιουργούς. Είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Τώρα εδώ που τα λέμε, έχει τόσο ωραία τραγούδια, τόσο διαχρονικά, ακριβώς. Η κυρία Μωυσόγλου είναι στο είδος. Ακριβώς, της ταιριάζει απόλυτα, έτσι. Όλοι θα είναι λοιπόν στην κιθάρα, από ό,τι βλέπω, ο Λυσγάρης, η Νάσια Ιακώβου εξαιρετική, ο Δημήτρης ο Ζαΐρης, ο Ιορδάνης λοιπόν ο Καλίτσης και ο Δημήτρης ο Καρδούλιας βέβαια, που να μεταφέρουμε και τα συλληπιτήρια.
Λοιπόν, ήταν όμως κάτι προγραμματισμένο. Η κυρία Μούσογλου και οι άλλοι ήρθαν στην Κάλυμνο. Οπότε δηλαδή, πρέπει αν, να γίνει. Αν δεν ήταν προγραμματισμένο, θα το ακυρώναμε. Και ούτε ο κύριος Δημήτρης ήθελε για τον λόγο αυτό ότι είναι σε κατάστημα. Αλλά σεβόμαστε. Επειδή υπήρξε η δέσμευση τώρα αυτή, θα γίνει η μουσική βραδιά. Κάτι, αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Οπότε. Ζητάμε και εμείς συγγνώμη, θα το κάνουμε την Παρασκευή για να μπορέσουμε να είναι όλα πιο καλά. Ωραία, λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, Παρασκευή 23 Ιουνίου, 9 το βράδυ, εστιατόριο Κίτσο στις Ελιές, με συνεργασία από το Σύλλογο Φίλων Αμόνη. Ναι, νομίζω θα είναι μια υπέροχη βραδιά. Ναι, θα είναι πάρα πολύ έτσι. Καλή βραδιά. Ακούσαμε και βέβαια αποσπάσματα. Από τις πρόβες, Ναι, τέλειο. Μπράβο. Δηλαδή και βέβαια. Δεν το έχουμε ξανακάνει εμείς εδώ. Να πούμε, Κώστα, ότι ο χώρος διατίθεται πάντα για κάθε είδους εκδήλωση. Το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά μας. Γενέθλια, αραβώνες, βαπτίσεις, γάμους. Πάρα πολύ ωραία. Γάμους δεν παίρνουμε γιατί είναι λίγο με τη μουσική. Ναι. Γενέθλια όσο επιτοπλίστων, τα παιδιά με τον παιδότοπο. Έτσι. Υπέροχα. Η ομάδα είναι κλεισμένη με γενέθλια. Και να κρατήσετε τραπέζι, φίλοι μας, στο 47-666. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς όλα καλά να πάνε, να διασκεδάσει ο κόσμος, το έχει ανάγκη. Ναι. Καλοκαίρι λοιπόν, είναι. Λοιπόν. Καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια σου, Κώστα. Είναι το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι. Θέλω να σας πω ότι αύριο μαζί μας από το χώρο των πολιτικών της ελληνικής λύσης είναι προγραμματισμένο να είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Καβαλάς, υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές που πήγε πάρα πολύ καλά και ελπίζει και εύχεται ότι θα πάει ακόμη καλύτερα η ελληνική λύση στην εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής 25ης Ιουνίου. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ο βουλευτής ο Γιάννης Παπάς, ο πρώτος από τη Νέα Δημοκρατία στα Σταυρούς, μας στέλνει εδώ ενημέρωση για παράδοση σχολικού εξοπλισμού στο Αγαθονήσι, έπειτα από την παράδοση σχολικού εξοπλισμού στην Κάλυμνο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα δόθηκε στο Αγαθονήσι απαραίτητος εξοπλισμός στο Δημοτικό και Γυμνάσιο. Πάρα πολύ ωραίες κινήσεις. Και θα κλείσουμε λίγο πιο όμορφα και μουσικά. Θα πάμε μέχρι τα Λινάρια του Γιάννη Αθανασίου, που ξέρετε ότι κάθε μέρα είναι ανοιχτά, αλλά ειδικά με το Σάββατο, με νέο μουσικό σχήμα και νέο πολύ όμορφο ζωντανό μουσικό πρόγραμμα. Να σας αφήσουμε κι εσείς να χαρείτε ωραίες μελωδίες, να ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού μας 12 και κάτι εδώ στην τηλεόραση Αιγαίο, που θα έχουμε πέραν της πολιτικής ενότητας, καθότι είναι και τελευταία μέρα. Και το κομμάτι αυτό με την πιστοποίηση του εφταμή Ζήμου της Καλύμνου. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, την Αργό, τη Μεγάλη Εταιρεία Πετρελοειδών. Να ευχαριστήσουμε το Hotel Elena Village. Να ευχαριστήσουμε το Gymnasium for All του Γιώργου Μαύρου. Καλή επιτυχία στα κορίτσια της ΕΑΚΑ. Και αύριο θα τα πούμε, ελπίζουμε, με μεγάλα χαμόγελα. Γεια σας. Oh, 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 oh
Μια γυναίκα μπορεί να χαράξει καινούργια αρχή.